Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο αγαπημένο μου θέμα, Ελένη. Φωτοσκιάσεις. Φωτοσκιάσεις είναι αυτές οι γωνίες. Οι γωνίες που, να σας πω κάτι, τώρα θα μας πει η Ράνια Μπουντούρη, βέβαια, που είναι η ειδική make-up artist όλων των διασύμων. Νομίζω ότι πρέπει να τα κάνουν όλα τα πρόσωπα της φωτοσκιάσεις. Δεν έχει σημασία αν έχουμε μαγουλάκια ή όχι. Πρέπει να γίνονται οι φωτοσκιάσεις απαραίτητα για να δείξει ένα πρόσωπο πολύ ωραίο. Έτσι δεν είναι, Ράνια μου? Έτσι είναι, Σοφία μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, πες μας για τις φωτοσκιάσεις. Θα κάνουμε το πρόσωπο μας να φαίνεται πιο αδύνατο σήμερα και μπορούν να το κάνουν και όλες οι φίλες μας από το σπίτι. Πάρα πολύ απλά. Να σου πω κάτι, πες μου λίγο το όνομά σου. Μέρη. Η Μέρη, γεια σου Μέρη. Η Μέρη βλέπουμε ότι έχει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο. Είναι αδύνατη κοπέλα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν χρειάζεται να κάνει φωτοσκιάσεις. Λοιπόν, και όμως χρειάζεται να κάνουμε όλοι φωτοσκιάσεις για να κάνουμε πιο σμιλευτό το πρόσωπό μας. Πώς είναι τα αγάλματα, Σοφία? Σωστό. Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστό. Και με τι κάνουμε φωτοσκιάσεις? Με ό,τι προϊόντα έχουμε στο σπίτι μας, είτε κρεμόδι, είτε compact, είτε stick, είτε πούδρες. Δείχνω δύο χρώματα τώρα εδώ αντίθετα, ανοιχτό και σκούρο. Ναι. Χρησιμοποιούμε δύο χρώματα. Δείξουμε πώς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάτι πολύ ακραίο σε αντίθεση για να φανεί στη φωτοσκίαση, όπως είναι το άσπρο. Ναι, και για το σκούρο να ξεκινήσουμε. Καφέ. Πρέπει να είναι απαραίτητο σκούρο για να γίνει φωτοσκίαση. Πόσους τόνους, δηλαδή, πιο σκούρο πρέπει να είναι από το... Δύο τόνους τουλάχιστον. Λοιπόν, και πάμε. Εδώ κάτω ακριβώς από τα ζυγωματικά θα βάλω το σκούρο. Ναι, κάτω από το κόκαλο που κάτω λέμε. Κάτω από το κόκαλο. Φαίνεται εδώ. Ναι, και φαίνεται. Και θα το δουλέψω με το πινέλο να το σβήσω. Σε κυκλική, σε κυκλική. Τα μποναριστά και λίγο κυκλικά. Απλά δεν τρίβω πολύ. Ναι. Και το ίδιο θα κάνω και την άλλη μεριά. Αυτό το κάνουμε γιατί? Για να δείξει πιο μακρύ το πρόσωπό μας. Πιο μακρύ και να τονίσουμε τα μήλα παραπάνω. Τα μήλα μας. Με ειδικό πινέλο το κάνεις, Ράνια? Ή είναι αυτό που έχουμε του για τους? Το οποίο είναι συνθετική και φυσική τρίχα μαζί, οπότε μπορεί να σβήνει πάρα πολύ όμορφα. Mm. Αυτό που έχουμε εμείς για το ροζ μας, ας πούμε, κάνει, είναι πολύ μεγάλο το πινέλο. Είναι μεγάλο και πολύ ωραία θα ήταν αν έχουμε κάποια κοφτά πινέλα, τα οποία θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Να σου πω κάτι, θέλω να μου δείξεις μέχρι πού πρέπει να σταματάμε τη φωτοσκίαση. Δηλαδή πρέπει να είναι μέχρι εδώ, μέχρι εδώ, μέχρι πού πρέπει να το κάνουμε? Όχι ακριβώς δίπλα στο στόμα, λίγο πιο πριν. Ναι. Σε αυτό εδώ το κομμάτι μας φαίνεται από το μήλο. Από το μήλο. Ακριβώς κάτω από τα μήλα, γιατί από πάνω θα μπορούμε να βάλουμε το ρούζ. Ωραία. Και μπορούμε το ίδιο να κάνουμε στη μύτη. Α, για να μικρύνουμε τη μύτη. Ασχέτως αν έχουμε μεγάλη μικρή μύτη, εμείς θέλουμε να κάνουμε ακόμα πιο λεπτή και πιο όμορφη. Άρα φωτοσκιάσεις κάνουμε εκεί που θέλουμε ουσιαστικά να μπει προς τα μέσα το πρόσωπό μας, έτσι δεν είναι? Να μπει προς τα μέσα, βέβαια, και άλλες φορές θα πούμε συγκεκριμένα, όταν έχουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, έχουμε μεγάλο μέτωπο, μεγάλη μύτη και θέλουμε να διορθώσουμε πράγματα, θα επιμείνουμε σε αυτά τα σημεία. Βλέπω ότι εσύ το κάνεις με make-up, είναι αυτό πιο σκούρο? Είναι make-up, make-up stick. Μπορεί να το κάνουμε και με πούδρα όμως. Ναι. Κάποιες τερακότες, καφέ, σκούρες. Ό,τι μας βολεύει, ακόμα και με υγρό make-up. Ή αν έχουμε μεγάλο πηγούνι. Α, περίγραμμα στο πηγούνι βάζεις. Το πηγούνι γιατί βάζεις? Για να φέρω μια ισορροπία. Η ισορροπία πρέπει να είναι οι τρεις ζώνες. Τρεις ζώνες τι εννοούμε? Από την κορυφή των μαντιών μέχρι τα φρύδια είναι η μία ζώνη. Από τα φρύδια μέχρι το τέλος της μύτης είναι η άλλη ζώνη. Και από το τέλος της μύτης μέχρι το πηγούνι είναι η τρίτη ζώνη. Αυτές οι ζώνες θα πρέπει θεωρητικά να είναι στο ίδιο μέγεθος. Οπότε αν κάποια είναι πολύ μεγαλύτερη, θα πρέπει να την φωτοσκιάσουμε. Ωραία. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, μερικές γυναίκες που το κάνουν και φαίνεται πολύ έντονα η διαφορά μετά με το υπόλοιπο πρόσωπο. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να φαίνεται, και ιδίως στο φως ημέρας, ναι, δεν πρέπει να φαίνεται η διαφορά. Το πρέπει να κάνουμε πράγματα και να μην καταλαβαίνουν τι έχουμε κάνει. Και βλέπω και στο μάτι ότι κάνει. Και στο μάτι για να δώσουμε βάθος, μπορούμε. Mm. Τις ίδιες αποχρώσεις σε ξανθές και σε μελαχρινές πρέπει να βάζουμε ή άλλο πρέπει? Όχι, διαφορετικές αποχρώσεις, ανάλογα με τα χρώματα να είμαστε 1-2 τόνοι σκουρότεροι ή ανοιχτότεροι, ανάλογα με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Mm. Και μετά για να ολοκληρωθεί βάζουμε την πούδρα μας από πάνω. Θα βάλουμε και πούδρα και λίγο ρούζ. Ρούζ πού βάζουμε, εκεί που κάναμε τη φωτοσκίαση? Θα δείξω αμέσως τώρα. Λοιπόν, ρούζ θα βάλουμε ακριβώς πάνω από τη φωτοσκίαση. Εδώ, σαν μιλά, χαμογέλασέ μου λίγο. Ακριβώς εδώ. Είδες, αμέσως τρεις κινησούλες έκανες, τρεις φωτοσκιάσεις και αμέσως είναι πιο μακρόστενο το πρόσωπο. Βοηθάει, οι φωτοσκιάσεις μας βοηθάνε πάρα πολύ, έχουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα στη φωτογραφία. Ναι, αλλά όλοι δεν θα κάνουν φωτογραφία, αλλά θέλουν για τη ζωή μας καθημερινότητα. Και εκεί πρέπει να είμαστε πολύ ωραίοι. Εννοώ ότι εκεί γράφουν ακόμα καλύτερα από ό,τι ζωντανό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Θα ήθελα, τώρα που τελειώνουμε,
Ναι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τη Μαρίνα την Παπαδοπούλου από το Top Class, το Πρακτορείο Μοντέλων. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Ράνια μου. Θα σε περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια.